ευχόμαστε ότι ο επιτυχής θεσμός της Πανσελήνη του Αυγούστου θα συνεχιστεί αισίως και με την πίστη ότι το φως του φεγγαριού θα υπερισχύσει τη σκιά της πανδημίας. Ανάμεσα στους 52 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την ελληνική επικράτεια που υλοποιούνται σήμερα πολιτιστικές εκδηλώσεις για την Πανσέλινα του Αυγούστου, συμμετέχει και η εφορία αρχαιοτήτων Λέσβου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο ανάδειξης και δημοσιότητας ενός βαρυσήματου αναστηλωτικού έργου που διενεργείται εδώ και 6 περίπου χρόνια στην πόλη της Μυτιλίνης. Πρόκειται για το Μεσαιωνικό Κάστρο, ορόσημο και τοπόσημο της ιστορικής παράδοσης και μνήμης της Λέσβου, όπου εξειδικευμένες εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης υλοποιούνται στην δεξιά σας πλευρά για το έργο αυτό, αλλά και για πολλά άλλα αρχαιολογικά και μη αρχαιολογικά έργα που υλοποιούνται στη Λέσβο και συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη. Ειλικρινείς ευχαριστίες εκφράζονται στον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά και στη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στα στελέχη της και κυρίως στον προϊστάμενο της εν λόγω υπηρεσίας, τον κύριο Γεώργιο Πλακοντάρη, για την πολύτιμη και πολύπλευρη αλλαγή του, τον οποίο και καλούμε καρδίως στο βήμα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Τριανταφυλλίδη. Έχουμε και άλλες νύχτες σαν και αυτή να μοιραστεί το φεγγάρι και τις εκδηλώσεις. Οπότε θα έλεγα ας χαρούμε την εκδήλωσή σας, ας χαρούμε όσα κάνετε τούτα τα χρόνια για το νησί, για την Μυτιλίνη, όχι μόνο γιατί αναδεικνύεται τον πολιτισμό, αλλά γιατί μέσα από τα έργα που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας εργάζονται άνθρωποι στα τείχη, εργάζεται ένα ολόκληρο φάσμα ειδικοτήτων, δίνει λοιπόν έναν αέρα και μια αισιοδοξία στον τόπο μας. Σκεπτόμενος τι θα πω σήμερα το βράδυ όταν μου είπε ο Παύλος να χαιρετήσω, είπα ότι ένα πράγμα κανείς πρέπει να πει. Όσο υπάρχει εφορία αρχαιοτήτων και Παύλος Τριανταφυλλίδης, έχουμε ελπίδα στον τόπο. Και θα ήθελα με τούτο εδώ να κλείσω εγώ την κουβέντα. Καλή ευχάριστη νύχτα σε όλους μας. Η σημερινή βραδιά όπερας, που αποσπάσματά της θα παρουσιαστούν από τις τρεις πράξεις που την απαρτίζουν, επιμελήθηκε τόσο άρτια καλλιτεχνικά ο γνωστός και καταξιωμένος μουσικός κύριος Δημήτριος Γιάκας. Ο οποίος ασχολείται με τη μουσική προετοιμασία όπερας στη Γαλλία έως και το 1991 και εν συνεχεία στην Ελλάδα και ο οποίος θα συνοδεύσει στο πιάνο τους ερμηνευτές καλλιτέχνες. Στη διανομή των ρόλων, η Σαπφό ερμηνεύει γνωστή μεσόφωνος Ρόζα Καπών Πουλημένου, υπεύθυνη του τμήματος μονοδίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η οποία έχει δώσει και δει τις συναυλίες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, ερμηνεύοντας όπερα, ορατόριο, λιντ καθώς και σύγχρονη μουσική. Τη Γλυκέρη ερμηνεύει η γνωστή και αγαπητή λυρική ψήφωνος Μαρία Γαλάνη, η οποία έχει δώσει και δίνει αρκετά προσωπικά ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συνεργάζεται με καταξιωμένους λυρικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Τον Φάωνα ερμηνεύει ο αγαπητός και ταλαντούχος τενόρος, κ. Γιάννης Φίλιας, ο οποίος έχει συνεργαστεί ως σολίστ με μουσικά και θεατρικά σχήματα όπως της εθνικής λυρικής σκηνής, αλλά και με καταξιωμένους συνθέτες και συναθέτες. Τον Πιθέα ερμηνεύει ο γνωστός μυτιλινιός βαρύτενος κ. Μιχάλης Ψήρας, ο οποίος έχει εμφανιστεί και συνεχίζει να εμφανίζεται σε όπερες, οπερέτες, παραστάσεις μουσικού θεάτρου και έχει συνεργαστεί με Έλληνες μαέστρους και σκηνοθέτες. Τον Αλκαίο ερμηνεύει ο καταξιωμένος τενόρος κ. Δημήτρης Σιγαλός, ο οποίος συνεργάζεται με την εθνική λυρική σκηνή και με θέατρα του εξωτερικού, έχοντας ερμηνεύσει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε παραγωγές όπερας και οπερέτας. Όλους τους ευχαριστούμε θερμά για το σημερινό άρτιο καλλιτεχνικά και μουσικό αποτέλεσμα που άμεσα θα ακούσετε, καθώς επίσης και τα στελέχη της εφορίας αρχαιοτήτων Λέσβου για την πολύπλευρη αρρωγή του στη σημερινή εκδήλωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, ενώ απαγορεύεται η χρήση των πνευματοδών ποτών, φαγητού και τσιγάρου. Τέλος, παρακαλούμε θερμά για την απενεργοποίηση των κινητών σας τηλεφώνων. Σας ευχαριστούμε θερμά. Charles Gounod, Sapfo,
πράξη πρώτη. Sa faute